Το ΜΕΓΑ προχώρησε σε νέες αποκαλύψει για την υπόθεση Τάκη Θεοδωρικάκου, σύμφωνα με τι οποίε ο υπεύθυνος ασφαλείας του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ήταν αυτός που πίεσε τους δύο ανακριτικούς υπαλλήλους με σκοπό να συγκαλύψουν την υπόθεση ναρκωτικών στην οποία εμπλέκεται ο γιος του. Έτσι, λοιπόν, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγε ημέρε το φιλοκυβερνητικό ΜΕΓΑ προχωράει σε αποκάλυψη που καίει τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Έρευνα στο σημείο που έγινε ο έλεγχο των αστυνομικών και που εντοπίστηκαν ναρκωτικέ ουσίε στην παρέα του γιου του Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου τον Νοέμβριο του 2021 στο Μαρούσι, πραγματοποίησε το Μέγκα και, σύμφωνα με του κατοίκου, η παρουσία ατόμων που κάνανε διακίνηση ναρκωτικών ήταν συχνή. Αυτός ήταν και ο λόγο που είχε ζητηθεί η παρουσία τη αστυνομία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξαιτία του ζητήματο τη παρέμβαση του κυρίου Θεοδωρικάκου, στο σημείο δεν έμειναν τότε μόνο οι αστυνομικοί αλλά και ένα επόπτη. Ο επόπτης των Δία φαίνεται να είναι αυτό που έστειλε τι τέσσερι φωτογραφίε των ναρκωτικών αλλά και τέσσερι φωτογραφίε από το σύστημα, στι οποίε φαίνονται τα ονόματα των εμπλεκομένων το πρόσωπο που πήγε στην υπηρεσία των εσωτερικών υποθέσεων με σκοπό να αποσπάσει το φάκελο της υπόθεσης ήταν ο υπεύθυνο ασφαλείας του κυρίου Θεοδωρικάκου, ένας αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Συγκεκριμένα πήγε με αφορμή που συνοδεύει το διάδοχο του απερχόμενου διοικητή της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων. Ο νέος διοικητής μαζί με τον υπεύθυνο ασφαλείας του κυρίου Θεοδωρικάκου, σύμφωνα με καταθέσεις, πίεσαν τους δύο ανακριτικούς υπαλλήλους της υπόθεσης, ενώ φαίνεται να υπάρχουν περιπτώσεις νουθεσίας από δικαστικούς λειτουργούς.